σουπιές κρασάντες στη Φάδο θα χρειαστούμε 1 κιλό σουπιές καθαρισμένες, 100 μιέλ ελαιόλαδο, 200 μιέλ κρασί κόκκινο για σβήσιμο, μισό ματσάκι μαϊντανό, άνηθο και δυόσμο, 3 φρέσκα κρεμμυδάκια, 400 γραμμάρια ψιλοκομμένο κοκασέ, αλάτι πιπέρι στη γεύση. Ακόμα χρειαζόμαστε 2 κιλά κρεμμύδια για τη στιφάδο, αυτά τα μικρά, και 3 σκελίδες κόρμα. Σε βαθιά κατσαρόλα προσθέτουμε το ελαιόλαδο και αφήνουμε να κάψει. Ρίχνουμε τις σουπιές για να τσιγαρίσουμε αφού πρώτα τις έχουμε πλύνει καλά. Προσθέτουμε το κρασί και αφήνουμε να εξατμιστεί για περίπου 10 λεπτά με ανοιχτό καπάκι. Στη συνέχεια προσθέτουμε το φρέσκο κρεμμυδάκι την ντομάτα κοκκασέ και αλάτι. Τώρα προσθέτουμε και το σκόρ. Αφήνουμε να σιγοβράσει για περίπου μισή ώρα. Προσθέτουμε χοντροκομμένο το δυόσμο, το μαϊντανό και τον άνηθο. Και αφήνουμε να σιγοβράσει για άλλα 10 λεπτά. Βάζουμε χώρια τα κρεμμύδια μας για περίπου 30 λεπτά. Μία μικρή συμβουλή για να καθαρίσουμε πιο εύκολα τα κρεμμυδάκια μας. Κόβουμε το πάνω και το κάτω μέρος λίγο. Τα προσθέτουμε σε νερό που βράζει για 5 λεπτά και μετά είναι πολύ εύκολο να τα καθαρίσουμε. Τέλος, προσθέτουμε τα κρεμμύδια στις σουπιές και αφήνουμε σκεπασμένα για 1/4 περίπου
ξέχανα λίγο φωτιά. Οι σουπιές κρασάτες στη Φάδο είναι έτοιμες. Καλή μας όραξη. Τέλος του φρέσκολα. Εάν σου άρεσε η συνταγή, κάνε εγγραφή και κλικ στο καμπανάκι. Στείλτε μας τα σχόλιά σας και τις απορίες σας και εμείς θα σας απαντήσουμε. Στο πύργο Τριφυλίας και τη φάρμακα Τσίρα στο κέντρο της Καλαμάτας.